Την διάθεση της παράταξής του να συνεχίσει τον διάλογο με την παράταξη του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Μωυσή Ελισάβ κάνει γνωστή ο νυν Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας με απάντησή του σε έτερη επιστολή της παράταξης για μια νέα εποχή, προτείνοντας μάλιστα να υπάρξει συνάντηση αντιπροσωπείων των δύο παρατάξεων, ώστε πλέον διαζώσεις να γίνουν οι όποιες συζητήσεις και όχι διαλληλογραφίας όπως μέχρι τώρα, και κυρίως σύμφωνα με την παράταξη Μπέγκα να δοθούν διευκρινήσεις και να υπάρξουν εξειδικεύσεις. Η έγγραφη απάντηση του Θωμά Μπέγκα έρχεται μετά από σύγκληση της Δημοτικής Εβδομάδας, ενώ μάλιστα δίνει στην δημοσιότητα και την επιστολή της παράταξης για μια νέα εποχή, στην οποία και επί της ουσίας απαντά. Όπως επισημαίνεται όμως από την παράταξη Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα, οι διευκρινήσεις αυτές δεν μπορούν να υπάρξουν μέσα από μια διαδικασία ανταλλαγής σύντομων επιστολών που ακολουθείται, και αυτό ήταν το νόημα προηγούμενης πρότασης για συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο παρατάξεων, την οποία ουσιαστικά δεν αποδέχτηκε η παράταξη για μια νέα εποχή. Η συνεργασία δεν είναι κάτι το αόριστο, ούτε όπως την εννοεί ο καθένας. Η συνεργασία είναι συγκεκριμένη διαδικασία και δεν γίνεται διαλληλογραφίας. Οι παρατάξεις συζητούν διαζώσεις και καταλήγουν στα σημεία τα οποία συμφωνούν, σημειώντας την απάνταση της παράταξης Μπέγκα, η οποία συνεχίζει ως εξής. Στα πιθανά σημεία που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ή χρειάζονται διευκρινήσεις, αυτές οφείλουν με διάλογο να συντίθεται και να καταλήγουν και αυτές σε συμφωνία. Αυτή είναι η συνεργασία που εμείς προτείναμε και αυτό είναι το νόημα της πρότασής μας. Αντιπροσωπείες των δύο παρατάξεων να συζητήσουν, να διευκρινίσουν, να εξειδικεύσουν και να καταλήξουν στην τελική συμφωνία συνεργασίας. Μάλιστα, η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα του Θωμά Μπέγκα πέφτει να τονίσει πως αν η συνάντηση που ζητά δεν υπάρξει, τότε θα αποδειχθεί ότι όλη η διαδικασία διαλόγου ήταν προσχηματική. Έχουν υποχρέωση οι παρατάξεις μας να ακούσουν το μήνυμα που έστειλαν οι συμπολίτες μας με την ψήφο τους και να εργαστούν από κοινού τα επόμενα χρόνια για το καλό του τόπου. Σε διαφορετική περίπτωση θα φαίνεται ότι όλη αυτή η προσπάθεια έγινε από πλευρά σας κατ' επίφαση, μόνο για τυπικούς λόγους και την έξωθεν καλή μαρτυρία, και όχι γιατί πράγματι επιθυμείτε τη συνεργασία με τη δική μας παράταξη, καταλήγει η επιστολή που υπογράφει ο Θωμάς Μπέγκας προς τον Μωυσή Ελισάβ. Στην απάντηση της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννα επισημαίνεται ότι μελετήθηκαν και οι δύο επιστολές της παράταξης Ελισάβ και δίνονται απαντήσεις σε 6 σημεία. Απαντώντας στην επιστολή Ελισάβ ότι οι προγραμματικές διακηρύξεις κατατέθηκαν δημόσια και κρίθηκαν στις εκλογές, η παράταξη του Θωμά Μπέγκα συμφωνεί ότι οι θέσεις των δύο παρατάξεων κρίθηκαν στις εκλογές. Ωστόσο, εστιάζει στο αποτέλεσμα του πρώτου κύρου των εκλογών, που ανέδειξε την Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα να πλειοψηφούσα παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα, επισημαίνει πως οι προεκλογικές της θέσεις βρήκαν απήχηση στο μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος. Ωστόσο, σέβεται, όπως αναφέρει, το γεγονός ότι η παράταξη για μια νέα εποχή έλαβε την εντολή διακυβέρνηση του Δήμου, όμως δεν θεωρεί ότι η εντολή αυτή δόθηκε με την μορφή λευκής επιταγής. Διευκρίνηση υπάρχει από την παράταξη του Θωμά Μπέγκα και ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες παρατάξεις, ξεκαθαρίζοντας πως από την πλευρά της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννα δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού καμίας παράταξης, αρκεί να υπάρχει συμφωνία σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την πορεία του Δήμου τη νέα δημοτική περίοδο. Όσο για την αναφορά σε προηγούμενη επιστολή για την επίτευξη συγκλήσεων και συνενέσεων σε προοδευτική κατεύθυνση, όπως άλλωστε είχε ζητηθεί από την παράταξη Ελισάβ, η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα σημειώνει. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν πολιτικές και προς προοδευτική και προς συντηρητική κατεύθυνση. Υπάρχουν και προοδευτικές και συντηρητικές παρατάξεις, και αυτό έχει να κάνει με την αφετηρία, την πολιτική και την ιστορία του καθενός αλλά και της κάθε παράταξης. Αυτό είναι και το νόημα της συγκρότησης και συμμετοχής παρατάξεων σε μια εκλογική διαδικασία στη δημοκρατία. Προς προοδευτική κατεύθυνση κινούνταν οι πολιτικές που ασκήθηκαν στη δημοτική περίοδο που μας πέρασε. Ήταν πολιτικές που είχαν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των δημοτικών επιχειρήσεων. Επίσης, ο σχεδιασμός όλων των έργων και των υπηρεσιών έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πιο αδύναμων συμπολιτών μας και την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου. Παράλληλα, με δεδομένο ότι η θητεία μας συνέπεσε με τα πιο δύσκολα χρόνια που πέρασε η χώρα μας μεσούσης της κρίσης, οι πολιτικές που χαράξαμε και υπηρετήσαμε πιστά είχαν ως στόχο την ανάπτυξη του τόπου, αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο Θωμάς Μπέγκας. Τέλος, η παράταξη του Θωμά Μπέγκα υπενθυμίζει πως βασική της αρχή είναι ότι οποιαδήποτε νέα δημοτική αρχή οφείλει να χτίζει πάνω στα θετικά της προηγούμενης και να μην υιοθετεί ισοπεδωτικές λογικές περί μηδενισμού του έργου της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Αυτή την πολιτική εφαρμόσαμε εμείς ως δημοτική αρχή τα τελευταία 5 χρόνια, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του Θωμά Μπέγκα. Απομένει λοιπόν να δούμε τις επόμενες ώρες ή μέρες κατά πόσον αυτή η πρόταση του Θωμά Μπέγκα προς τον Μωυσή Ελισάβ για μια διαζώση συνάντηση αντιπροσωπιών των δύο παρατάξεων θα τύχει της αποδοχής από την άλλη πλευρά.